Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Ένας χώρος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον ελληνισμό απαντοχού της γης, να συζητάμε ιατρικά θέματα, θέματα τα οποία δεν αγγίζουν την επιφάνεια αλλά την ουσία, ερωτήσεις που μας κάνετε καθημερινά όλους τους γιατρούς που φιλοξενούμε εδώ και δεν μπορείτε να πάρετε απαντήσεις παρά μόνο ανατρέχοντας σε ανεύθυνα κέντρα του ιατρικού ρεπορτάζ, είτε είναι τηλεόρασης, είτε ίντερνετ, είτε γειτονιάς. Και μέσα από αυτό το κανάλι σήμερα, για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα πτυχή της δυσκολίας που έχετε να δώσετε λύσεις στα θέματα υγείας σας, έχουμε την χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε έναν εξαίρετο άνθρωπο και επιστήμονα, τον κύριο Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, Παύλο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Την ευκαιρία που μου δίνεις να συζητήσουμε, πιστεύω, ενδιαφέροντα θέματα για όλους τους τηλεθέατες μας. Η εκπομπή μας εδώ ξεπερνά γραμμές, ξεπερνά τυπικότητες και μπαίνει βαθιά στην ουσία. Και σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσεις σε αυτή την κατάδυση που αφορά μια ειδικότητα εργαστηριακή και όχι άμεσα εφικτή ή προσβάσιμη στον ασθενή, την ακτινολογία. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος με ακτίνες ήλιου, με ακτίνες από το φως, με ακτίνες ποδηλάτου. Τι είναι η ακτινολογία? Η ακτινολογία είναι μια ειδικότητα της ιατρικής που τα τελευταία χρόνια στην κυριολεξία καλπάζει. Από τις πρώτες αναλαμπές της ακτινολογίας, όταν είχαμε μια απλή ακτινογραφία θώρακα ή κάποιες πολύ απλές τομογραφίες, όπου τα πράγματα ήταν όντως το σκοτάδι, έχουμε φτάσει με την τρομερή εξέλιξη και την τρομερή άνοδο που παρουσιάζει η τεχνολογία, η οποία μας βοηθά απίστευτα, στο να μιλάμε πλέον για υπερσύγχρονους αξονικούς τομογράφους, υπερσύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους, μαστογράφους, ορθοπαντογράφους, όπου πλέον πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε φως σε αυτό το οποίο είναι ο βασικός σκοπός αυτής της ειδικότητας. Είναι η διάγνωση. Το να μπορέσουμε να διαγνώσουμε το πρόβλημα και σε συνεργασία με τον κλινικό γιατρό να μπορέσουμε και να το θεραπεύσουμε ικανοποιητικά. Αυτό το οποίο μόνο θέλω να πω σε σχέση με αυτό που είπες πριν, ναι, είναι μια εργαστηριακή ειδικότητα, θεωρώ όμως ότι είναι μια κλινικο-εργαστηριακή ειδικότητα. Η όλη αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας μας έχει φέρει μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Δυστυχώς, όσο και αν εξελιχθεί η τεχνολογία, οι εικόνες δεν είναι άσπρο και μαύρο. Δυστυχώς, πάντα είμαστε στην κλίμακα του γκρι. Υπάρχουν πολλές παθολογίες με την ίδια εικόνα, με την ίδια συμπεριφορά, απεικονιστική όπως το λέμε εμείς, και εκεί πραγματικά πρέπει να είμαστε και κλινικοί, αλλά κυρίως να έχουμε άριστη συνεργασία με τους κλινικούς. Δεν καθιστούμε σε καμία περίπτωση, απλά χρειαζόμαστε το κλινικό να μας μεταφέρει τις σωστές κλινικές πληροφορίες για να οδηγηθούμε κι εμείς πλέον στην σωστότερη διάγνωση, πάντα υποφελία του εξεταζόμενου. Εκτιμώ πάρα πολύ την αφετηρία αυτού του sprint που θα κάνουμε, του αγώνα δρόμου, να ξετυλίξουμε μια πραγματικά σκοτεινή ειδικότητα της ακτινολογίας, που σπάνια ο καθένας μας μπορεί να ακούσει, να καταλάβει ή να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το όφελος και να πει ότι πέρα από τους πόνους, τις ενοχλήσεις, την θεραπεία, τις εξετάσεις από ειδικούς άλλους γιατρούς του σώματος, μέσα στο να συμβάλλει η ακτινολογία, νομίζω είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σε όλα αυτά, το κύριο βοήθημα, με την βοήθεια πλέον και της τεχνολογίας, ενός κλινικού όπως λέμε γιατρού, για την πορεία της νόσου του. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί νομίζω οι τηλεθεατές μας θα μάθουν επιτέλους ποιος κρύβεται πίσω από τις εξετάσεις που κάνουν και ποιο είναι το χέρι το οποίο οδηγεί και πιάνει το αντίστοιχο χέρι του κλινικού γιατρού να οδηγήσει στην θεραπεία. Πραγματικά και εγώ θέλω από
σαν τις κατσαρίδες που ήσασταν μέσα στο φως, να βγαίνετε πλέον και να λάμπετε και να μεταμορφώνεστε σαν τα γνωστά παραμύθια σε πρίγκιπες και πριγκίπισες της υγείας και της βοήθειας στον κάθε ασθενή. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι υπογράμμισες ότι ο ακτινολόγος είναι γιατρός. Ναι. Νομίζω ότι λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Επομένως, άλλωστε, τα προηγούμενα χρόνια, όχι τόσο πολύ τώρα, ήταν η γνωστή ατάκα των εξεταζόμενων μας, κάνε μου την εξέταση για να τη δείξω στο γιατρό. Ήταν κάτι το οποίο, φυσικά ο κόσμος δεν είναι πληροφορημένος, είναι μια πολύ εξειδικευμένη ειδικότητα, το να φτάσουμε σε σημείο να μπορούμε να χειριζόμαστε αυτά τα μηχανήματα, να ακολουθούμε την τεχνολογία. Αυτά που κάναμε πριν από 2, πριν από 3 χρόνια, αναγκαζόμαστε να τα ξαναδούμε, να τα ξαναδιαβάσουμε, να τα ξανασταντάρουμε, διότι τα μηχανήματα εξελίσσονται και πρέπει να τα ακολουθούμε. Είναι δύσκολη η ειδικότητα το να μπορείς να δώσεις λύση στο πρόβλημα του ασθενού, στο πρόβλημα του κλινικού, μέσω από κάποιων εικόνων τις οποίες θα δεις. Και είναι μια ειδικότητα η οποία άπτεται όλων των ειδικοτήτων της ιατρικής. Ο ακτινολόγος πράγματι ήταν ένας κομπάρσος, ένας άνθρωπος πίσω από τα φώτα, ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέραμε μόνο σαν έναν πασίγνωστο ή διεθνή ηθοποιό, καλλιτέχνη, που πέραμε μόνο το αυτόγραφό του, δηλαδή το πόρισμα και την υπογραφή του, χωρίς όμως να ξέρουμε την εικόνα του. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, σε αυτή την αναστροφή. Είμαι υπέρ του γεγονότος ότι όντως θέλετε να αναδείξετε την ιατρική πλευρά της ακτινολογίας και του βοηθού και όχι μόνο, ίσως και πρωτοπόρου, σε κάποιες ειδικότητες θεραπευτή. Δεν υπάρχει, νομίζω, πλέον ειδικότητα η οποία να μην συνεργάζεται με την ακτινολογία, την ακτινοδιαγνωστική. Πλέον η κλινική εικόνα θέλει απεικονιστική επιβεβαίωση. Ειδικά όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάτι, είτε είναι χειρουργικό είτε είναι παθολογικό. Σε αυτό το τομέα πλέον βοηθάμε, ακόμα και στην δική σου την ειδικότητα, η μεγάλη άνοδος των μαγνητικών τομογράφων τα τελευταία χρόνια, τα καινούργια μηχανήματα, κάποιες οντότητες κλινικές, όπως κάποια μικρά εγκεφαλικά, όπως λέγαμε παλιά, που δεν μπορούσαμε να τα απεικονίσουμε ποτέ. Κάναμε με τους παλιούς μαγνητικούς τομογράφους ή αξονικές τομογραφίες, που δεν βρίσκαμε τίποτα. Εσύ είχες την κλινική εικόνα ότι ναι, έχει γίνει ένα μικρό ισχυμικό, τώρα πλέον μπορούμε να το απεικονίσουμε και αυτό, βοηθώντας πάρα πολύ και εσένα στο να επιβεβαιώσεις τη διάγνωσή σου την κλινική και φυσικά πάντα τον εξεταζόμενο, ο οποίος θα τύχει τις πιο γρήγορες και τις πιο άμεσες θεραπείας. Δεν υπάρχει ειδικότητα της ιατρικής που να μην συνεργάζεται με την ακτινολογία, είτε λέγεται ορθοπαιδική, είτε λέγεται χειρουργική, είτε παθολογικές ειδικότητες. Η ιατρική απεικόνιση πλέον είναι στην καθημερινή πράξη της ιατρικής. Οποιαδήποτε παθολογία κλινική υπάρχει, πρέπει να απεικονιστεί με την αντίστοιχη εξέταση, με το αντίστοιχο modality, ανάλογα με το τι παθολογία είναι αυτή. Και εκεί ακόμα είναι ο ρόλος του ακτινολόγου, πολλές φορές το βλέπουμε στο τι εξέταση πρέπει να γίνει. Αυτό που κυκλοφορεί ότι έχω κάνει μια μαγνητική τομογραφία και τα δείχνει όλα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν παθολογίες που θα τις δούμε καλύτερα στον αξονικό τομογράφο, υπάρχουν παθολογίες που θα τις δούμε καλύτερα στον υπέρηχο, πολύ καλύτερα στο μαγνήτη. Και εκεί είναι η συνεργασία με τον κλινικό. Να ξέρει ο κλινικός πώς θα απεικονίσει αυτό το οποίο υποψιάζεται. Και η βοήθεια η δικιά μας είναι να το καταφέρουμε. Ο λόγος σου μεστός μέσα στην ουσία και το ζουμί. Εκτιμώ ότι προχωρώντας έχεις πάρα πολλά να μας πεις και να μας δώσεις. Το ενδιαφέρον φούντωσε και θέλω να μου πεις, αν είμαστε σε μία εικόνα, σε ένα πίνακα, ξεκινώντας από την κορυφή, από τα μαλλιά μέχρι τα νύχια, από τις εξετάσεις ή τα μηχανήματα τα οποία χειρίζεστε, σε κάθε ειδικότητα, για το κάθε όργανο, τι μπορείτε να προσφέρετε διαγνωστικά. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο για μένα είναι η κορονίδα της διάγνωσης της ακτινολογίας και είναι ο μαστός. Πραγματικά είναι μάστιγα, το ξέρουμε όλοι,
Και η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές. Το να μπορέσουμε να βρούμε μικρές, πολύ μικρές κακοήθειες των 5 των 6 χιλιοστών έχει τεράστια επίπτωση στην υγεία της ασθενούς. Μιλάμε ακόμα και για ίαση, μιλάμε και για πενταετή επιβίωση με πολύ μεγάλα ποσοστά. Από αυτό το βήμα να εφιστήσουμε την προσοχή στις γυναίκες στον τακτικό έλεγχο. Τακτικός, και όταν λέμε τακτικό έλεγχο, ο μαστός πρέπει να γίνεται ευλαβικά όπως πρέπει. Πρέπει να γίνεται η εξέταση από τον μαστολόγο, θα γίνει η μαστογραφία, θα γίνει ο υπέρηχος, θα μαζευτούν όλες αυτές οι εξετάσεις και θα ξαναεκτιμηθούν από τον μαστολόγο. Πολλά προβλήματα από αποφάσεις, έκανα μια μαστογραφία, μου έγραψε ο ακτινολόγος ότι είναι εντάξει, δεν έχω τίποτα, θα το ξαναδώ σε ένα χρόνο. Πολύ μεγάλο λάθος. Ο μαστός θέλει ευλαβικότητα. Κάθε χρόνο, ανάλογα με την ηλικία, κάθε 2 χρόνια, επίσκεψη στο μαστολόγο. Πολύ μεγάλη σημασία η κλινική ψηλάφιση, πολύ μεγάλη σημασία η κλινική ψηλάφιση του μαστολόγου. Θα κάνεις τη μαστογραφία, συγκριτική έλεγχη πάντα σε σχέση με την προηγούμενη, σε σχέση με την προπροηγούμενη, υπερηχογράφημα και ξανά τον επόμενο χρόνο. Για να μπορούμε ακόμα και τις πολύ μικρές παθολογίες που δεν θα μας δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα να τις αντιμετωπίσουμε. Εξαιρετικά. Προχωράμε λοιπόν μετά το μαστό. Μετά το μαστό θα προχωρήσουμε καινούργιες τεχνικές. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους τα ορθοπαιδικά προβλήματα. Είναι πλέον όλα απεικονίσιμα στους μαγνητικούς τομογράφους. Με μια πολύ γρήγορη εξέταση 15-20 λεπτών, είτε για οσφυϊκές μοίρες της σπονδυλικής στήλη, θωρακικές, εξετάσεις στα γόνατα, στους ώμους, καθημερινά προβλήματα, τενοντίτιδες, ρήξεις μηνίσκου, ποιες θα αντιμετωπιστούν, ποιες όχι, είναι η καθημερινή μας πράξη και η μεγαλύτερη μας ρουτίνα. Η ορθοπαιδική είναι μια ειδικότητα άμεσα συνυφασμένη με το μαγνητικό τομογράφο. Η νευρολογία σχεδόν παντρεμένη με το μαγνητικό τομογράφο, μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να γίνουν σε όλες τις ηλικίες. Πλέον ο μαγνητικός τομογράφος δεν έχει ακτινοβολία, δεν μας ανησυχεί κάτι. Μπορεί να γίνει και σε εγγύους, μπορεί να γίνει και σε θυλάζουσες, μπορεί να γίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ξέρεις πολύ καλά, κρίσεις ημικρανίας, υπονοκέφαλοι που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και δι' αποκλεισμού, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η έκρηξη του στρες, του άγχους, η επιδημία του COVID, όλα αυτά έχουν επιφέρει πάρα πολλές τέτοιου είδους παθολογίες, συχνούς πονοκεφάλους, που μπορεί να μην είναι κάτι, μπορεί να είναι μια παρόξενση άγχους. Τουλάχιστον αποκλείουμε την οργανικότητα. Κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία σε συνεργασία με μια κλινική εικόνα που έχει ο νευρολόγος. Βγαίνει καθαρή και νομίζω μπορούμε να δώσουμε άμεσα απάντηση στο πρόβλημα του εξεταζόμενου. Άριστα. Νευρικό σύστημα λοιπόν, μυοσκελετικό σύστημα, μαστί. Παρακάτω. Η κοιλιά είναι κάτι το οποίο ο αξονικός τομογράφος υπερέχει. Μία απλή αξονική τομογραφία άνω κάτω κοιλίας με το σκιαστικό το οποίο χρειάζεται, μία εξέταση που πλέον στα καινούργια μηχανήματα δεν είναι πάνω από 3 με 4 λεπτά. Αυτομάτως έχουμε ένα πολύ καλό έλεγχο όλων των συμπαγών οργάνων και των αυλικών οργάνων και των εντέρων, όχι τόσο πολύ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να επισημάνουμε. Ναι, ο αξονικός τομογράφος, πίνοντας και αυτήν την γαστρογραφήνη που θα μας χρωματίσει το έντερο, θα μας δώσει πληροφορίες. Όχι όμως πολύ μικρές παθολογίες, δηλαδή μικροί πολύποδες και δεν θα τους δούμε εμείς στον αξονικό τομογράφο. Θα πρέπει να γίνει κολονοσκόπηση, θα πρέπει να γίνει γαστροσκόπηση. Τα υπόλοιπα συμπαγή όργανα όμως ελέγχονται όλα απόλυτα στο 100% για ανεύρυση παθολογία. Ένα καινούριο πεδίο το οποίο εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια είναι ο έλεγχος του προστάτη. Υπάρχει μια καινούρια, σχετικά καινούρια θα λέγαμε, μαγνητική τομογραφία, λέγεται πολυπαραμετρική. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, σε συσχέτιση με τα ευρήματα του PSA, του προστατικού αντιγόνου που κάνουν όλοι οι άντρες, μπορεί πολύ εύκολα και με μεγάλη σαφήνεια να βρει τις μικρές αιστείες κακοήθειας στην προστάτη. Πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία με τους ουρολόγους, η τοπογραφία των βλαβών, η οποία βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο στο ότι μπορούμε να βρούμε έναν μικρό καρκίνο που αλλιώς θα ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθεί είτε με τη δαχτυλική εξέταση είτε με οτιδήποτε άλλο. Αλλά βοηθάμε τους ουρολόγους στο να κάνουν μια βιοψία πιο στοχευμένη.
Όπως ξέρουμε μέχρι τώρα, οι βιοψίες του προστάτη παίρνουν αρκετά κομμάτια από τον ένα λόγο του προστάτη, αρκετά από τον άλλο, είναι αρκετά τραυματική. Αυτή η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία έρχεται να μας λύσει αυτό το πρόβλημα, λέγοντας στον ουρολόγο ότι η βλάβη είναι συγκεκριμένα σε ένα μέρος του προστάτη και να γίνει βιοψία μόνο από εκεί. Να μην τραυματιστεί όλο το υπόλοιπο παρέχημα και να έχουμε πάλι σωστό αποτέλεσμα. Η κύρια εφαρμογή της θεωρητικά ήταν ότι υπάρχει ένα αυξημένο PSA, έγινε μια πρώτη βιοψία η οποία ήταν αρνητική, συνεχίζει να ανεβαίνει το PSA και κάναμε τότε την πολυπαραμετρική για να δούμε τι γίνεται. Προσωπική μου άποψη μετά από περίπου 2 χρόνων εμπειρίας που ασχολούμαι με αυτό το θέμα είναι ότι πριν από τη βιοψία είναι καλό σε έναν ασθενή άντρα με αυξημένο PSA, με σταδιακά αυξανόμενο PSA, είναι καλό να γίνει μια πολυπαραμετρική πριν γίνει η πρώτη βιοψία στον προστάτη. Τα αποτέλεσματα είναι πάρα πολύ καλά και βρίσκουμε πάρα πολύ μικρούς όγκους των 5 των 6 χιλιοστών που ουσιαστικά δεν θα επιφέρουν καμία επίπτωση στον ασθενή. Τα αγγεία. Τα αγγεία είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι χρόνια με τους, που εφαρμόζουμε τις τεχνικές των αγγειογραφιών και στον αξονικό τομογράφο σε συνεργασία με τους αγγειοχειρουργούς για τα νευρίσματα, τις αορτήσεις, τοπογραφία, τα στέν τα οποία πρέπει να παραγγείλουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε ένα νεύρεσμα στην κοιλιά μας, στην κοιλιακή αορτή. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες που πρέπει να δώσουμε όσον αφορά το μέγεθός του που είναι, γιατί πλέον όλα αυτά αντιμετωπίζονται ενδαγκιακά, οπότε πρέπει να παραγγελθεί το συγκεκριμένο στέντ για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Αγγειογραφίες παντού, αγγειογραφίες κάτω άκρων, αγγειογραφίες κοιλιακής αορτής, φυσικά αγγειογραφίες εγκεφάλου, πολύ εύκολα. Εκεί όμως ο μαγνήτης υπερτερεί. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια μαγνητική αγγειογραφία ελέγχοντας όλες τις αρτηρίες του εγκεφάλου χωρίς καν την έγχυση σκιαστικού μέσου, μόνο εκμεταλλευόμενη τη ροή των αγγείων στο μαγνητικό τομογράφο. Με 2 λεπτά μπορούμε να σώσουμε μια ζωή, αν το πούμε έτσι, βρίσκοντας ένα πολύ μικρό ανέβρισμα το οποίο υπό άλλες συνθήκες δεν υπήρχε περίπτωση να το δούμε. Και το έχουμε δει πολλές φορές σε άτυπες κεφαλαλγίες που κάνοντας μια αγγειογραφία που πραγματικά η μαγνητική αγγειογραφία είναι μια εξέταση 2,5-3 λεπτών το πολύ. Να βλέπουμε ένα μικρό ανέβρισμα, να εμβολίζεται και ο άνθρωπος να σώζεται, ενώ έχουμε δει τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά όταν μείνουν χωρίς διάγνωση και φυσικά χωρίς θεραπεία. Και ένα καινούργιο επίσης κομμάτι, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη, είναι οι γνωστές ανέμακτες στεφανιογραφίες. Ένα καινούργιο πεδίο που με τα καινούργια μηχανήματα πλέον δίνουμε πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Είναι μια εξέταση πάρα πολύ απλή, γι' αυτό και λέγεται ανέμακτη, είναι αυτή που αναφέρει ο πολλής κόσμος ως ανέμακτη στεφανιογραφία, γίνεται ως μια απλή αξονική τομογραφία. Όπως γίνεται η παρακέντηση στη φλέβα, μπαίνει ένα μικρό αποκάθι, από εκεί και πέρα γίνεται η έγχυση του σκιαστικού. Με τα καινούργια μηχανήματα των 64, 128 τομών τα καινούργια, η εικόνα είναι εξαιρετική. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε το αρτηριακό δέντρο των στεφανίων αγγείων, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις στενώσεις, να εκτιμήσουμε το ποσοστό των στενώσεων και να δούμε ποιοι άρρωστοι θα οδηγηθούν σε κλασική στεφανιογραφία και ποιοι όχι. Έχει κάποιους περιορισμούς, είναι λογικό, όταν έχει πάρα πολύ ασβέστη, όταν είναι πολύ επασβεστημένα τα αγγεία. Γενικώς υπάρχει με ένα μειονέκτημα ότι ίσως υπερεκτιμήσουμε κάποια στένωση, η οποία στην κλασική στεφανιογραφία μπορεί να μην αποδειχθεί, ότι ήταν τόσο μεγάλη. Έχει όμως μια 100% ευαισθησία στο αρνητικό της αποτέλεσμα. Δηλαδή μια αξονική στεφανιογραφία, στην οποία δεν θα δούμε αλλοιώσεις στα στεφανία, είναι καθαρά, έχει 100% ευαισθησία και ειδικότητα, ώστε ο άρρωστος να ξέρει ότι πλέον δεν έχει στεφανία νόσου. Και αν το συνδυάσουμε με το προηγούμενο, όλη αυτή η κατάσταση, εκτός από πολλές κεφαλαλγίες, ξέρεις ότι μας έχει φέρει και πολλά προκάρδια άλλη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος όταν αγχωθεί, όταν θα ζοριστεί, είναι ότι αμάν νιώθω ένα σφίξιμο και θα καταλήξει στον καρδιολόγο. Μπορούμε πολύ εύκολα με μια απλή εξέταση να του δώσουμε λύση ότι ξέρεις δεν είναι καρδιολογικό το πρόβλημα. Δεν είναι ισχυμικό το πρόβλημα, τα αγγεία σου είναι μια χαρά. Είναι εξετάσεις οι οποίες αυξάνεται η ζήτησή τους πάρα πολύ και η αξιοπιστία τους όσο τα μηχανήματα εξελίσσονται θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
πεδίο δόξης λαμπρό. Ακούμε καταπληκτικά πράγματα, πράγματα τα οποία ούτε καν περνάνε από το μυαλό μας. Η Αθανασία τώρα ήρθε η ώρα της να μας τα δείξει στην πραγματικότητα τι σημαίνουν όλα αυτά που είπαμε και πώς βοηθούν στην καθημερινότητά μας. Ανήμερα της Κοιμήσεως Θεοτόκου, ενώ ετοιμαζόμαστε για να πάμε στην εκκλησία, ένα αναπάντηχο πρωινό τηλεφώνημα έσχισε τη γαλήνη της Θείας ημέρας. Ο μπαμπάς μου, ανήσυχος, το απαντά. Από το άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραμμής ακουγόντουσαν φωνές και σιρήνες. «Αθανασία, έλα μαζί μου». Ο μπαμπάς με ήθελε κοντά του και γοργά πήρε με το αυτοκίνητο και φτάσαμε στα Επίγοντα. Εκεί πέρα είδαμε το θείο μου ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. «Θείε», φώναξα, «είσαι καλά?» «Ναι, Αθανασία μου, είχα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η Παναγία με έσωσε, μεγάλη χάρη της». «Παρακαλώ στην άκρη, πρέπει να πάμε στο ακτινολογικό», είπε με σοβαρή και δυνατή φωνή ο νοσοκόμος και μας παραμέρισε για να πάρει το φορείο με το θείο μου. «Μπαμπά, τι είναι το ακτινολογικό?» τον ρώτησε με απορία. «Έλα να σου δείξω, Αθανασία μου», μου είπε. Ακολουθώντας το θείο μου, μπήκαμε σε ένα χώρο με ακτινοβολία για ακτινογραφίες, σε ένα δωμάτιο για υπέρηχο, σε ένα μηχάνημα για αξονική και σε έναν χώρο παγωμένο για μαγνητική. Πραγματικά σάστησα. «Αθανασία μου, όλες αυτές τις εξετάσεις τις κάνει ο ακτινολόγος, προκειμένου να βοηθήσει τους άλλους γιατρούς να κάνουν γρήγορα καλά το θείο». «Ζήτω», φώναξα. «Τρέχω να πω όλα αυτά τα καλά νέα στα ξαδέρφια μου που τα βλέπω να έρχονται». Επομένως, αρχίζουμε να βγάζουμε πραγματικά την ακτινολογία στο φως και το αξίζει, γιατί ακούμε πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και εργαλεία και τον γιατρό μας αλλά και εμάς τους ίδιους για ερωτήματα με βάση την υγεία μας, είτε να τα αξιολογήσουμε σωστά είτε να αγχωθούμε λιγότερο. Βλέποντας και κάποιες ταινίες ή ντοκιματέρ παλαιότερα, η ακτινολογία ασκούνταν στα υπόγεια. Ήταν οι άνθρωποι, οι ακτινολόγοι, οι οποίοι μάλλον δεν ήταν γιατροί, δεν εμφανιζόταν πουθενά και τα μηχανήματα ήταν ογκώδη και επικίνδυνα. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Τι θα κάνεις ακτινογραφία, αξονική, πω έχεις να φας πάρα πολύ μεγάλη ακτινοβολία». Ναι, το θέμα της ακτινοβολίας είναι ένα θέμα το οποίο, επειδή είναι ένας εχθρός αόρατος όπως καταλαβαίνουμε, γενικώς δεν τον υπολογίζαμε τόσο πολύ. Όσο τα μηχανήματα μας πλέον εξελίσσονται, οι δόσεις της ακτινοβολίας είναι ελάχιστες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία στους αξονικούς τομογράφους όπου καταγράφεται ακριβώς η δόση την οποία παίρνει ο κάθε άρρωστος σε κάθε αξονική η οποία γίνεται και μάλιστα αποτελεί και αντικείμενο ελέγχου αν γίνει κάποιος έλεγχος από το Δημόκριτο ή οποιαδήποτε άλλο από το Δημόκριτο ή άλλους ακτινοφυσικούς. Τα καινούργια μηχανήματα, ναι. Ο αξιανοκή τομογράφη, το απλό ακτινολογικό μαστογράφος είναι μηχανήματα που δουλεύουν με ακτινοβολή. Πολύ λιγότερη από ό,τι δινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα πρέπει, όταν θα δώσουμε μια αξιανοκή τομογραφία, να έχουμε στο μυαλό μας λίγο ότι ναι, αυτός που θα την κάνει θα πρέπει να πάρει κάποια δόση ακτινοβολίας. Όχι ελαφρά την καρδία, πήγαινε κάνε μια αξονική ανώ-κάτω κοιλιάς και θώρακος. Θα πάρει ακτινοβολία, ανάλογα με την ηλικία θα προσλάβουν οι μαστοί. Τα γενετικά όργανα, όρχης, οθήκες, όλα αυτά είναι ακτινοευαίσθητα. Θα πάρουν κάποιες δόσεις ακτινοβολίας. Πολύ μικρότερες όμως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι ψηφιακές ακτινογραφίες πλέον ελάχιστη ακτινοβολία. Οι καινούργοι μαστογράφοι ελάχιστη. Οι καινούργοι αξονικοί τομογράφοι, οι πολυτομικοί, πολύ λιγότεροι από ό,τι πριν από κάποια χρόνια με τους μονοτομικούς αξονικούς τομογράφους. Και φυσικά έχουμε και εξετάσεις χωρίς καμία ακτινοβολία. Όπως είπαμε, ο μαγνήτης δεν έχει καθόλου ακτινοβολία και ο υπέρηχος το ίδιο.
Η ακτινοβολία θέλει προσοχή. Η ακτινοβολία, ναι, δεν είναι κάτι καλό. Είναι όμως ένα αναγκαίο κακό. Όταν η εξέταση πρέπει να γίνει, σταθμίζουμε το ότι πρέπει να γίνει η εξέταση και όχι το τι δόση ακτινοβολίας θα πάρουμε. Φυσικά πρέπει πάντα να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό. Όταν μπορούμε να την αποφύγουμε κάνοντας μία άλλη εξέταση που θα μας δώσει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα, καλό είναι να την αποφεύγουμε. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε τους θεράποντες γιατρούς, ακριβώς, οι οποίοι δεν θέλουν να υποβάλλουν σε κινδύνους ή επιβάρηση επιπλέον του ασθενούς από την ασθένεια που ήδη έχει. Αν ένα εύλογο ερώτημα για να σπάσουμε και να φωτίσουμε τον πρώτο μύθο είναι, όταν μιλάμε για ακτινοβολία, δηλαδή σε σχέση με τα κινητά, την τηλεόραση ή από τηλέφωνα, σύρματα κτλ. Ναι, που μας λένε για ακτινοβολίες κτλ. Συγκριτικά μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι διαφορετικό είδος ακτινοβολίας, αλλά πλέον πολύ μικρότερος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εύκολα την ακτινοβολία ενός κινητού από την ακτινοβολία των ακτίνων χ που γίνεται σε έναν αξονικό τομογράφο. Απλά είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε τι έκαναν η ακτινοβολία, ξέρουμε τι έκανε σε ασθενείς πριν από 15, 20, 30 χρόνια, όταν οι δόσεις ήταν τεράστιες. Οπότε θεωρούμε ότι με την ελαχιστοποίηση των δόσεων, ότι το πρόβλημα σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κάνουν αξονικές θερμογραφίες και πρέπει να τις κάνουν συχνά. Μιλάμε για τους ογκολογικούς, μια μεγάλη κατηγορία ασθενών που τους ξεχάσαμε προηγουμένως, μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών με ιδιαίτερη μεταχείριση, οι οποίοι ανήκουν στην άλλη κατηγορία, από αυτό που είπαμε πριν, κάνουμε μια εξέταση για να τη δείξω στο γιατρό. Οι ογκολογικοί άρρωστοι, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά γίνονται πολύ γνωστοί μας, γιατί τους βλέπουμε και τους ξαναβλέπουμε και τους ξαναβλέπουμε. Υπάρχουν άρρωστοι που κάνουμε κάθε 3, κάθε 6 μήνες. Αυτοί μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Για αυτούς είμαστε ο γιατρός τους. Ναι, δεν είμαστε ο ογκολόγος που θα του δώσει θεραπεία, αλλά κρέμονται από τα χείλη μας για το τι θα τους πούμε για τις εξετάσεις τους. Πολύ καλό αυτό που λέτε, πέρα από την εμπιστοσύνη, ότι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο επιβαρημένοι είναι, και παρόλα αυτά κάνουν τις συχνές αυτές εξετάσεις χωρίς να επιβαρύνονται. Χωρίς να επιβαρύνονται τόσο που. Επιβαρύνονται με την ακτινοβολία χωρίς όμως μεγάλες και ιδιαίτερες παρενέργειες. Είναι πλέον ασφαλής και οι αξονικές θερμογραφίες. Ναι, θα πάρουμε ακτινοβολία. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να φωτίσουμε λίγο. Ναι, να φωτίσουμε και τον δεύτερο μύθο. Γιατί έρχονται φοβισμένοι οι ασθενείς ακούγοντας περισσότερο από τους προγενέστρους, τους παππούδες, τους γιαγιάδες, αυτούς τους φόβους. Θα κάνεις μαγνητική, θα κάνεις υπέρηχο. Και λέει, πόση ακτινοβολία θα πάρω. Φοβάμαι. Ναι. Μαγνητική και υπέρηχος δεν έχει καμία ακτινοβολία. Είναι εξετάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την ακτινοβολία. Οι μόνες εξετάσεις που έχουν ακτινοβολία είναι απλές ακτινογραφίες, η μαστογραφία και η αξονική τομογραφία. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι όταν υποβάλλουμε τις γυναίκες και λέμε ότι ο προληπτικός έλεγχος γίνεται κάθε χρόνο, φυσικά αν αυτή η ακτινοβολία θα δημιουργούσε πρόβλημα στις γυναίκες κάνοντας κάθε χρόνο μαστογραφία, φυσικά δεν θα υπήρχε καμία παγκόσμια ακτινολογική κοινότητα που να λέει ελάτε να κάνετε κάθε χρόνο μαστογραφία, με τον κίνδυνο ότι η ακτινοβολία που θα πάρετε θα σας οδηγήσει σε κάποιο πρόβλημα. Είναι ελάχιστες οι δόσεις της ακτινοβολίας και πολύ ασφαλείς ως εξετάσεις. Πάντα ναι. Την περισσότερη ακτινοβολία την έχει ο αξονικός τομογράφος. Αν μπορούμε να τον αποφύγουμε για μια απλή εξέταση, κυρίως σε νεαρούς, ναι, θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, το να κάνει κάποιος μια απλή αξονική τομογραφία, η ακτινοβολία είναι ελάχιστη ώστε να τον επηρεάσει στο οτιδήποτε. Η ακτινοβολία που εκπέμπουν αυτές οι εξετάσεις που όμορφα μας είπατε και καταλάβαμε όλοι, ποιοι δεν πρέπει διαροπάλου να τις εκτελέσουν? Οι περιορισμοί είναι ελάχιστοι. Απόλυτος περιορισμός για το μαγνητικό τομογράφο είναι ο βηματοδότης. Δεν μπορούμε να βάλουμε ασθενείς στον μαγνητικό τομογράφο με βηματοδότη, θα αποσυντονιστεί και θα σταματήσει να δουλεύει. Φυσικά το πρόβλημα λύνεται πάρα πολύ εύκολα, διότι καλούμε την εταιρεία που έχει βάλει τον βηματοδότη, απενεργοποιούμε τον βηματοδότη, κάνουμε την εξέταση, βγαίνοντας τον ασθενής από το μαγνητικό τομογράφο, επανεργοποιείται και όλα είναι καλά. Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένας πολύ μεγάλος μαγνήτης. Οτιδήποτε μεταλλικό δεν μπορεί να μπει μέσα. Γι' αυτό άλλωστε και είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να προετοιμάσουμε τον άρρωστο πριν τον βάλουμε.
μέσα στο μαγνητικό τομογράφο. Οτιδήποτε μεταλλικό θα το τραβήξει το μαγνητικό πεδίο. Τι μπορεί να έχει μεταλλικό? Από το 2005-2010, ίσως και πιο νωρίς και μετά, τα προβλήματά μας ήταν με τα ορθοπαιδικά χειρουργεία, τις λάμες και τις βίδες. Πλέον είναι όλα από τιτάνιο, είναι όλα παραμαγνητικά. Μιλάμε μόνο για υλικά τα οποία έχουν μπει πάρα πολύ πριν από 30, πριν από 40 χρόνια, που ίσως να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην εικόνα, να μας την χαλάσουν, όχι να είναι απόλυτη αντένδειξη να μην μπει. Πλέον ακόμα και όλα αυτά τα υλικά είναι από τιτάνιο, μπαίνουν άνετα στο μαγνητικό τομογράφο. Άλλη αντένδειξη για να κάνει κάποιος απεικονιστική εξέταση δεν υπάρχει. Αν έχουμε κάτι στα δόντια? Αν έχουμε κάτι στα δόντια, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί, αφαιρείται. Όταν δεν αφαιρείται, απλά θα μας χαλάσει λίγο ένα τμήμα της εικόνας μας, μόνο στη γνάθο. Δεν θα επηρεαστεί καθόλου ο εγκέφαλος. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στα σκιαστικά, στις σκιαγραφικές ουσίες, ιστορικό αλλεργιών, τα οποία τα ρωτάμε πάντα. Όποιος έχει κάποια αλλεργία πρέπει να μας ενημερώσει πριν κάνουμε την εξέταση. Κυρίως αλλεργίες σε κάποια σκευάσματα τα οποία πήραν σε προηγούμενες εξετάσεις. Βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι πολύ υποαλλεργικά όλα τα σκευάσματα και του αξονικού και του μαγνήτη. Εγώ ξεκινώντας την ειδικότητά μου γύρω στο 2000, είχαμε πολύ περισσότερες αλλεργίες από ό,τι έχουμε τώρα. Βλέπουμε πολύ σπάνιες αλλεργίες και στον αξονικό, πολύ σπάνιες αλλεργίες και στο μαγνήτη. Επειδή όμως δεν θέλουμε να έχουμε αλλεργίες, γιατί είναι σοβαρές αντιδράσεις, σοβαρές παθολογίες, πάντα ζητάμε να μας ενημερώσουν για την οποιαδήποτε αλλεργία. Μια απλή κάλυψη με ένα αντισταμινικό την προηγούμενη μέρα, το πολύ πολύ μια πολύ μικρή δόση κορτιζόνης, η οποία θα μας επηρεάσει, για την ασφάλεια του ασθενούς να κάνει την εξέταση φυσιολογικά. Ηλικιωμένοι? Ηλικιωμένοι, εκτός από το αν αυτό που αναφέραμε με τη σκιαγραφική ουσία και ίσως την νεφρική τους λειτουργία, αν είναι επιβαρημένη, οπότε καλό είναι να μην τους χορηγήσουμε, κυρίως τα σκιαγραφικά του αξονικού. Τα σκιαγραφικά του μαγνήτη είναι λιγότερο επικίνδυνα για τον νεφρό. Δεν έχουμε καμία απολύτως αντένδειξη για οποιαδήποτε απεικονιστική εξέταση. Χαίρομαι που μας προλάβατε, γιατί όντως ο επόμενος φόβος του καθενός είναι πώς θα με τρυπήσουν, πού θα βρουν φλέβα, πώς θα μπει το φάρμακο, φοβάμαι μην πάθω αλλεργία. Ναι, θα αναφέρω πάλι αυτό που είπα προηγουμένως. Υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση τα τελευταία 5-10 χρόνια όσον αφορά την υποαλλεργικότητα των σκευασμάτων. Γενικώς δεν είχαμε ποτέ σοβαρές αλλεργίες ή πάρα πολύ σπάνια στα σκιαστικά του μαγνήτη. Πάρα πολύ σπάνια και πολύ ήπιες. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει σοβαρή αλλεργία σε σκιαγραφικό του μαγνήτη. Σε σκιαγραφικό του αξονικού υπάρχουν περισσότερες αλλεργίες, πολύ πιο σπάνιες όμως σε σχέση με αυτά που βλέπαμε παλιότερα. Κυρίως και με τις αλλεργίες ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ακόμα και κάποιοι που έχουν κάνει 5, 6, 7 αξονικές τομογραφίες με το ίδιο σκεύασμα, μπορεί την 7η φορά να κάνουν μια ήπια αλλεργική αντίδραση. Καλό είναι όταν πρέπει να κάνουμε μια απεικονιστική εξέταση στην οποία πρέπει να χορηγηθεί το σκιαγραφικό. Απλά ενημερώνουμε το κέντρο ή το νοσοκομείο ότι έχουμε κάποια αλλεργία, ώστε αν χρειαστεί να πάρουμε μια αντιαλλεργική αγωγή μία-δύο μέρες πριν και να γίνει εξέταση χωρίς πρόβλημα. Και ότου θαύματος, από τα υπόγεια στα νοσοκομεία αρχίσετε να ανεβαίνετε ορόφους. Για παράδειγμα στο 424 είστε στον πρώτο όροφο πια. Βλέπουμε ότι τα διαγνωστικά κέντρα που περιλαμβάνουν όλα αυτά τα μηχανήματα και εκτελούν αυτές τις εξετάσεις να είναι σαν παλάτια, ξενοδοχεία πολυτελείας, με τα σαλόνια τους, να μυρίζουν όμορφα, να μην σκέφτεσαι πώς θα πάω να κάνω εξέταση, μυρίζει νοσοκομείο, ιόδια, υνοπνεύματα ή ό,τι άλλο. Δηλαδή σαν να μπαίνουμε στο σαλόνι του σπιτιού μας για να κάνουμε κάτι τόσο σοβαρό, το οποίο θα βοηθήσει πολύ την υγεία μας. Τι συνέβαλε σε αυτή την ανάσταση του ακτινολογικού όσον αφορά τον εξοπλισμό του? Ο εξοπλισμός όλων, ακόμα και των νοσοκομείων, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουμε. Τα μηχανήματα εξελίσσονται συνέχεια,
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν εξελίσσεται ένα μηχάνημα, εξελίσσεται η εικόνα, εξελίσσεται η διάγνωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πρέπει να εξελιχθεί και ο γιατρός, να προλάβει την εξέλιξη του μηχανήματος και να προλάβει και τη διάγνωση. Υποχρεωτικά θα πας στην επόμενη γενιά μηχανημάτων, δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Τα διαγνωστικά έχουν αυτή την αύξηση, θεωρώ, και την άνοδο στην δουλειά τους για δύο λόγους. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ, ότι πλέον η ακτινολογία είναι στην καθημερινή πράξη, ότι πλέον η ακτινολογία βοηθάει, ότι πλέον η ακτινολογία είναι αναπόσπαστη με όλες τις ειδικότητες, ότι ο ασθενής που θα πάει σε έναν κλινικό γιατρό σίγουρα θα ζητηθεί μια απεικονιστική εξέταση για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημά του. Οπότε υπάρχει πληθώρα εξετάσεων. Ακόμα και η πιο απλή εξέταση που θα έρθει να κάνει οποιοδήποτε σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή στο νοσοκομείο έχει άγχος. Το βλέπεις, ακόμα και μια εξέταση στην οσφυγική του μοίρα που θα κάνει κάποιος γιατί απλά πόνεσε και είχε ένα λουμπάγκο, είναι άγχος το ότι θα μπει στο μηχάνημα, μην μου βρούνε κάτι. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν το περιβάλλον να είναι πιο οικείο και να μην είναι και η όλη συμπεριφορά να είναι λίγο πιο ανθρώπινη, κάτι το οποίο βοηθάει τον εξεταζόμενο. Ο μαγνήτης είναι ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, όπως και να το κάνουμε. Ο μαγνητικός τομογράφος, βέβαια, οι καινούργοι δεν έχουν καμία σχέση με τους σωλήνες τους παλιούς που έμπαινες μέσα και χανόσουνα. Είναι αρκετά ανοιχτή. Υπάρχει όμως κόσμος που έχει πρόβλημα για να μπει. Και θα σκεφτεί πάρα πολύ το να έρθει και πάρα πολύ το να κάνει την εξέταση. Πληθώρα εξετάσεων, αναγκαστικά ακολουθούμε την εξέλιξη των μηχανημάτων. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα παλιά. Και ότι η ακτινολογία, ναι, παίρνει νομίζω τη θέση σιγά σιγά που της αξίζει στο χώρο της ιατρικής. Ένα τρίτο μύθο που πρέπει να σπάσουμε είναι ακριβώς αυτό, ότι ναι μεν αναβαθμίστηκαν όλα οι αίθουσες, τα μηχανήματα, αλλά παρόλα αυτά εκεί που ένιωθε ο καθένας σαν τορπίλι ή σαν τάφο να τον σκεπάζει ένα καπάκι και να του δημιουργεί αυτό τον πανικό, την ένταση και τον φόβο, συνεχίζει να υπάρχει όσο σύγχρονο και να είναι το μηχάνημα. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό? Οι μαγνητικοί τομογράφοι έχουν συγκεκριμένη κατασκευή. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Πιστεύω ότι η επόμενη 15 ετία θα τους αλλάξει και θα γίνουν περίπου όπως είναι ο αξονικός πριν ένα δαχτυλίδι. Αυτή τη στιγμή παραμένει ένα τούνελ, αλλά πολύ μικρότερο τούνελ. Παλιά οι μαγνητικοί τομογράφοι ήταν κλειστοί, έμπαινες μέσα και ήσουν πραγματικά. Τώρα είναι πολύ πιο μεγάλη σε φάρδος και φυσικά είναι ανοιχτή από πίσω. Ακόμα και μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου θα είσαι στην άκρη του μηχανήματος και με την άκρη του ματιού θα βλέπεις έξω. Δεν είσαι πλέον μέσα σε αυτό το τούνελ που θα σε τρομοκρατήσει. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και κλειστοφοβικούς ασθενείς που δεν είχαν κάνει ποτέ μαγνητική να έρχονται να δοκιμάζουν. Δεν θα περάσει μέρα που να μην έρθει κάποιος που να μας πει να δω λίγο το μηχάνημα. Είμαι κλειστοφοβικός και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πω. Έχει αποδειχθεί ότι με τον κατάλληλο τρόπο να τον βάλεις να ξαπλώσει μια φορά, να δει λίγο το περιβάλλον, να τον βάλεις μέσα, να τον τραβήξεις, να του πεις ότι όποτε χρειαστείς πατάς ένα κουμπάκι και σε βγάζουμε, δεν χρειάζεται κάτι. Και φυσικά με τα καινούργια μηχανήματα, με τον περιορισμό των χρόνων των εξετάσεων, ήταν πολύ πιο χρονοβόρος οι ακολουθίες του μαγνήτη, η όλη εξέταση. Τώρα πλέον μπορούμε με συγκεκριμένα προγράμματα να μειώσουμε την εξέταση στα 12-14 λεπτά. Μπορείς να τον εξηγήσεις ότι ξέρεις είναι 10 λεπτά. Δοκίμασε, μπες μια φορά να δεις πώς είναι το περιβάλλον. Οι περισσότεροι τα καταφέρνουν. Οι περισσότεροι θα την κάνουν την εξέταση. Γιατί είναι αυτό που είπες, έχουν το μύθο ότι θα μπουν σε έναν τάφο όπου δεν θα βλέπουν τίποτα, θα κλείσει και ένα καπάκι από πάνω τους και θα ξαναδούν το φως του ήλιου μετά από μισή ώρα. Δεν είναι όμως έτσι πλέον τα πράγματα. Φροντίζουμε ώστε ο θάλαμος του μαγνητικού τομογράφου είναι πάρα πολύ φωτισμένος και για αυτόν τον λόγο. Υπάρχουν οτοασπίδες για το θόρυβο ο οποίος ενοχλεί. Έχουμε ακουστικά με μουσική. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι προσιτό. Και είναι προσιτό στο 90% αυτών που έρχονται να κάνουν εξέταση. Εξετάσεις όλα τα μήκη και πλάτη, όπως πάρα πολύ λεπτομερώς εξηγήσαμε πριν. Μηχανήματα που κάνουν αυτές τις εξετάσεις πάρα πολύ σύγχρονα, σε πολύ μικρότερο χρόνο και όσο γίνεται καθόλου να μας δυσκολεύουν. Σκιαγραφικά που δεν προκαλούν τόσες παρενέργειες στην νεφρική λειτουργία, σε αλλεργικές αντιδράσεις.
Αυτά προάγουν σίγουρα και την εξέταση και την διάγνωση, αλλά φυσικά και τον ασθενή πιο άνετα να δέχεται αυτή την εξέταση. Και μάλιστα θα έλεγα ανησυχητικά άνετα, γιατί πάρα πολύ συχνά έρχονται στο ιατρείο και ζητούν να κάνουμε μία εξέταση, ένα υπέρηχο, μία μαγνητική, μία μαστογραφία, μία αξονική, για να δω τι έχω προληπτικά, χωρίς να περάσουν από κάποιο ιατρείο και να υπάρχει κάποιος λόγος για να τις κάνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ίδιο του λαού μας, πώς να το κάνουμε. Το βλέπουμε συχνά. Θέλω να κάνω κι εγώ μια μαγνητική εγκεφάλου, γιατί έχει κάνει η ξαδέρφη μου, γιατί έκανε ένας γειτονάς μου και του βρήκανε ανέβρισμα. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας όσον αφορά τη μαστογραφία, ότι εγώ θα πάω να κάνω μια μαστογραφία και επειδή είναι η μαστογραφία μου φυσιολογική είναι όλα καλά. Δεν γίνεται να γίνει καμία απεικονιστική εξέταση αν δεν ζητηθεί από κλινικό γιατρό. Εγώ προσωπικά και στο νοσοκομείο και στο ιατρείο δεν θα κάνω σε κάποιον ασθενή αν δεν έχει παραπομπή από κάποιον κλινικό γιατρό. Το θέλω να κάνω μαγνητική τομογραφία, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Και δεν είναι σωστό. Δεν θα κάνουμε με αυτήν τη λογική, οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι, θα πάει να κάνει. Το ότι θα κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και θα είναι φυσιολογική δεν σημαίνει ότι δεν έχει απολύτως τίποτα. Διότι πρέπει να σε εξετάσει ο κλινικός γιατρός. Αν δεν εξεταστείς από τον κλινικό, δεν κάνεις εξετάσεις μόνος. Ακόμα και έναν απλό υπέρηχο. Το ζούμε συνέχεια, θέλω να κάνω μια ακτινογραφία θώρακος. Όχι, η ακτινογραφία θώρακος έχει μια ακτινοβολία, την οποία αν δεν υπάρχει λόγος, αν δεν σε ακροαστεί ένας παθολόγος να μου πει ότι ξέρεις, ναι, να την κάνουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την κάνεις. Έχετε την αίσθηση πλέον ότι από εκεί που ήσασταν ένας άνθρωπος που απλά εκτελεί μία εντολή, ένας άνθρωπος που δεν είναι γιατρός, ένας άνθρωπος που είναι στο υπόγειο, ένας γιατρός που δεν ήξερε ο ασθενής ότι είστε γιατρός. Ότι τώρα με αυτά όλα που συζητήσαμε και είπαμε και την χρήση από την κάθε ειδικότητα γιατρού, φτάσαμε στο σημείο να είστε υπεργιατρός. Δηλαδή εκεί που ήσασταν στην ουρά να βγείτε στο κεφάλι και ακόμα παραπάνω, γιατί η υπογραφή, η σφραγίδα συνοδεύεται με μία διάγνωση πίσω από μία εξέταση που με πολύ μεγάλη προσήλωση την ελέγχει ο γιατρός, την βλέπει σε εισαγωγικά, αν βλέπει μόνο το πόρισμα, το θεωρεί ευαγγέλιο ότι ναι, αυτό είναι και προχωρά δίνοντας λιγότερο χρόνο στην εξέταση το ιστορικό του ασθενούς και προχωρώντας μόνο καθοδηγούμενος από το αποτέλεσμα μίας εξέτασης. Το αισθάνεστε αυτό και πώς περνάει αυτή η δύναμη από πίσω, από την σκιά δηλαδή, ενώ υπάρχεται και χωρίς να υπάρχεται να κατευθύνετε τα πάντα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον όλοι οι ακτινολόγοι εκτιθόμεθα καθημερινά. Και είμαστε από αυτούς που εκτιθέμεθα με σφραγίδα και υπογραφή. Δεν μεταφέρουμε μια προφορική γνώμη. Οτιδήποτε βλέπουμε στις εξετάσεις τις οποίες κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το υπογράψουμε, να βάλουμε το όνομά μας για να πούμε τι βλέπουμε ή τι δεν βλέπουμε. Θεωρώ ότι ναι, δεν θα ο κλινικός γιατρός ναι, θα πάρει ένα πόρισμα, θα του δώσει την βαρύτητα την οποία πρέπει να του δώσει. Δεν αποκαθιστά σε καμία περίπτωση την κλινική εξέταση. Αυτό που λέγαμε πριν για την πολυπαραμετρική του προστάτη, ναι, θα βοηθήσει. Δεν θα υποκαθιστήσει. Δεν θα έρθει κάποιος να μου πει κάνε με αυτή την εξέταση και εγώ θα μείνω ήσυχος ότι δεν έχω τίποτα. Όχι, μπλέκουμε στο λάθος το προηγούμενο. Μιλάμε για συνολική δουλειά. Η ιατρική δεν είναι φωτογραφία, η ιατρική δεν είναι δύο εικόνες, η ιατρική δεν είναι ένας ακτινολόγος που βάζει μια υπογραφή, είτε ένας παθολόγος ο οποίος βάζει ένα ακουστικό. Ο κάθε ένας έχει τη δική του δουλειά, ο καθένας την κάνει καλύτερα. Εγώ θα κάνω την εξέταση, εσύ θα κάνεις την κλινική εξέταση και θα καταλήξουμε ναι στο τι έχει ο ασθενής. Όχι ότι αν εγώ γράψω μια εξέταση ότι είναι φυσιολογική, ότι αυτομάτως πρέπει να σταματήσει και δεν θα, ούτε θα εξεταστεί από γιατρό, ούτε θα κάνει μικροβιολογικές εξετάσεις ή θα ξεχάσει για ένα-δύο χρόνια ότι έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ναι, βγαίνουμε στο προσκήνιο, αναγκαστικά.
όταν μας ζητάει οποιοδήποτε να κάνουμε μια εξέταση και είμαστε υποχρεωμένοι να την γνωματέψουμε, ναι, είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του συνόλου που λέγεται ιατρική. Κάπου εδώ βλέπουμε ότι αλλάζει και το όνομα. Δηλαδή κάτω από το όνομα του καθενός ακτινολόγου παλαιότερα βλέπουμε άλλες ονομασίες. Όπως για παράδειγμα ακτινοδιαγνώστης. Ναι, πλέον είναι η ειδικότητα της ακτινοδιαγνωστικής, γιατί αυτή είναι η αληθινή φύση της ειδικότητάς μας, η διάγνωση. Έτσι ξεκίνησε και έτσι εξελίσσεται. Το ακτινολόγος ήταν μια παλιά ορολογία. Μπορεί να... Δεν ξέρω για ποιο λόγο άλλαξαν σου την αλήθεια. Ίσως γιατί αφορούσε και τους χειριστές των ακτινολογικών μηχανημάτων, οι οποίοι πρέπει να τονίσουμε και από αυτό το βήμα ότι η δουλειά τους είναι εξαιρετική και πάρα πολύ δύσκολη. Αυτά που... αυτό που λέγαμε εμείς για μας τους γιατρούς, ότι πρέπει να ακολουθούμε την τεχνολογία, ότι πρέπει να βλέπουμε καινούργιες εξετάσεις, το ίδιο ισχύει και για τους τεχνολόγους μας, για τα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε αυτά τα μηχανήματα. Γιατί ναι, εμείς θα δούμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα πρέπει να είναι καλή. Και δεν είναι δουλειά δικιά μου να είναι καλή η εικόνα. Μπορώ να εκτιμήσω αν είναι καλή, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η εικόνα. Είναι καθαρά δουλειά των τεχνολόγων, πολύ διάβασμα και όντως να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μια εικόνα μαγνητικού τομογράφου δεν βγαίνει έτσι εύκολα, ξαπλώνοντας έναν ασθενή, λέγοντας του πάρε μια βαθιά αναπνοή και έχουμε καταφέρει να πάρουμε μια μαγνητική τομογραφία. Υπάρχει πολλή δουλειά από αυτά τα παιδιά για να καταφέρουν να βγάλουν μια ποιοτική εικόνα και ουσιαστικά να βοηθήσουν εμάς. Όσον αφορά την ακτινοδιαγνωστική, υπάρχει βέβαια και ένα κομμάτι επεμβατικής ακτινολογίας για το οποίο δεν είπαμε κάτι, το οποίο επίσης τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται πάρα πολύ. Μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι με τη βοήθεια των μηχανημάτων είτε του υπερήχου είτε του αξονικού τομογράφου πραγματοποιούν βιοψίες, παρακεντήσεις, αγκιογραφίες, εμβολισμούς, βοηθάνε ογκολογικούς ασθενείς. Η επεμβατική ακτινολογία ανεβαίνει πάρα πολύ. Θερμοκαυτηριασμούς σε μικρές βλάβες, θυροειδείς. Πολύ μεγάλο το πεδίο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στο νοσοκομείο μας ένα συνάδελφο και το τμήμα μας να έχει και άδεια για επεμβάσεις κεντρικού νευρικού όσον αφορά εμβολισμούς ανευρισμάτων, μια ειδική άδεια που δεν έχουν πολλοί στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε από τα λίγα νοσοκομεία που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ασθενείς με ανευρίσματα στο κεφάλι να εμβολιστούν, ασθενείς που γενικώς δυσκολεύονται να αντιμετωπιστούν είτε λόγω του πολύ μεγάλου κόστους είτε γιατί δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι προσωπικό. Είναι ένα κομμάτι της ειδικότητάς μας που ξεφεύγει από τη διαγνωστική. Εμπλέκεται περισσότερο με την κλινική, αλλά έχει και πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ακτινοδιαγνώστης λοιπόν, παρεμβατικός ακτινολόγος, κάνοντας και αιματηρές επεμβάσεις, όπως πολύ καλά είπατε, και στην καρδιά και στα αγγεία του εγκεφάλου και σε άλλα όργανα, όπως είναι το ΥΠΑΡ. Τα βλέπουμε όλα αυτά, το σηκώτη, όπως το ξέρουμε πιο λαϊκά. Βλέπω μια αγωνιώδη προσπάθεια να ξαναγίνετε γιατροί. Είμαστε. Γιατί ως τώρα, πράγματι, λέμε για την τεχνολογία, λέμε για το χειρισμό της τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι αυτή που τον ακτινολόγο τον είχε χαντακωμένο. Η τεχνολογία είναι αυτή η οποία τον ανέδειξε, τον έβαλε στην αιχμή του δόρατος της θεραπευτικής και μέσα από αυτή ξανααποκτάμε, φαίνεται, και την ιατρική μας υπόσταση και αυτό το καταλαβαίνει και ο ασθενής. Γιατί πλέον εκτός από ένα έγγραφο το οποίο δεν πολύ καταλαβαίνει τι γράφει μέσα και το παραμικρό μπορεί να το παρερμηνεύσει εφόσον δεν γνωρίσει να τον αγχώσει ή οτιδήποτε άλλο και πάω τις εξετάσεις στον γιατρό, φτάσαμε σε ένα σημείο να βλέπει πλέον τον ακτινολόγο, γιατί αυτός θα παρέμβει σε κέρες και ζωτικές λειτουργίες, όπως στο να κερδίσω ένα μεγάλο εγκεφαλικό επεισόδιο, όποιο και να είναι αυτό, από τον μου αφαιρέσει τη ζωή ή να μου αφήσει ανάπηρο εφόρου ζωής, βλέπουμε έναν γιατρό ο οποίος ασχολείται για να
περιφρουρήσει τη λειτουργία της καρδιάς μου με τις συμπεμβατικές του δράσεις, να λειτουργούν σωστά τα όργανα στην κοιλιά, όπως είναι βασικά το σηκώτη που είπαμε και άλλα. Επιτέλους δηλαδή ο ασθενής, πέρα από τον κλασικό θεραπευτή γιατρό, βλέπει και τον ακτινολόγο. Ναι, και είναι πολύ σύνηθες τα τελευταία χρόνια το να ζητούν, τελειώνοντας μια εξέταση, μια πρώτη άποψη, η οποία έχει σημασία για αυτούς και είτε είναι καλή είτε κακή. Πριν πάνε στον κλινικό τους γιατρό, είναι και το άγχος της εξέτασης. Πλέον έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το οποίο, αυτή η εξέταση η οποία θα κάνει, θα την δει κάποιος ο οποίος λέγεται ακτινολόγος, λέγεται ακτινοδιαγνώστης, και αυτός θα βρει τι έχεις ή τι δεν έχεις. Μια παράκληση σε αυτό που είπες πριν, το πόρισμα απευθύνεται στο γιατρό και το βλέπουμε συνέχεια. Παίρνουν το πόρισμα, θα προσπαθήσουν να το διαβάσουν και να αποκρυπτογραφήσουν κάποια πράγματα. Και εκεί είτε κάποια τα μεγαλώνουν είτε κάποια τα μεγενθύνουν. Το πόρισμα είναι, αφορά τον κλινικό γιατρό ο οποίος το ζήτησε. Να προσπαθήσεις να το διαβάσεις και να καταλάβεις, okay, μέχρι ένα σημείο ναι. Όχι όμως όλα, και συνήθως δημιουργούνται παρερμηνίες με αυτό το πράγμα. Ρωτήστε τον ακτινολόγο. Ο ακτινολόγος έκανε την εξέταση, ρωτήστε τον τι είδατε γιατρέ, πρέπει να κάνω, θα πάω στο γιατρό, ναι. Είναι εύκολο το να πεις στον ασθενή πήγαινε στο γιατρό σου να σου πει, αλλά δεν είναι καθόλου δόκιμο. Έχεις και εσύ το μερίδιο της ευθύνης σε αυτό το οποίο έκανες και οφείλεις να ενημερώσεις τον εξεταζόμενο, αν βρήκες κάτι σημαντικό, αν δεν βρήκες κάτι σημαντικό, αν χρειάζεται να προχωρήσει σε μια παραπάνω εξέταση. Ναι, αυτό είναι επίσης ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το αν θα κάνεις μια εξέταση και θα πρέπει να προχωρήσεις, είναι κατά 99% δουλειά πάλι του ακτινολόγου. Γιατί αν εγώ έχω κάνει μια εξονική τομογραφία και θέλω για να βάλω τη διάγνωση για να δω, θέλω μια μαγνητική τομογραφία, θα τη ζητήσω εγώ. Πολλές φορές και το αντίθετο. Δεν πρέπει να δίνουμε με ένα πόρισμα αόριστο ότι βρήκα αυτό, αλλά αποφασίστε εσείς τι είναι. Δεν είναι αυτή η ακτινολογία. Η ακτινολογία πρέπει να υπάρχουν φυσικά και παθολογίες που δεν μπορούμε να είμαστε ούτε 100% ούτε και 50% σίγουροι. Πρέπει να βάλουμε όμως διάγνωση. Να περιορίσουμε τις αοριστίες ή το να μας έρχεται κάποιος με ένα ερώτημα και εμείς να δημιουργούμε 10. Ή αν έχουμε κάποια ερωτήματα εμείς, οφείλουμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε. Να ζητήσουμε την επόμενη εξέταση πώς θα βοηθήσουμε τον ασθενή, όχι πώς θα τον μπερδέψουμε. Αλλά για να μην μακρηγορήσουμε σε αυτό που είπαμε προηγούμενα, το πόρισμα δείξτε το στο γιατρό σας. Μην προσπαθείτε από μόνοι σας να αποκρυπτογραφήσετε το τι γράφω. Εξαιρετικά. Κύριε Σιδηρόπουλε, σήμερα με δυσκολία ή και με πολύ καχυποψία και φόβο, οι τηλεθεατές μας όταν άκουσαν και είδαν τον τίτλο της εκπομπής, παραξενεύτηκαν και λέει σήμερα δεν θα έχουμε ιατρική ενημέρωση αλλά τεχνολογική ενημέρωση. Και τι με ενδιαφέρουν αυτά, μένα με ενδιαφέρει να κάνω την εξέτασή μου και να μιλήσω με τον γιατρό μου. Αποδείξατε ακριβώς το αντίθετο, αποδείξατε ότι ο ακτινολόγος είναι γιατρός, σωστά δεν βγαίνει από το Πολυτεχνείο για να έρθει με κάποιες μικρές γνώσεις ιατρικής και να ασκήσει το έργο του. Πρέπει να είναι γιατρός γιατί έχει την κλινική εικόνα και με βάση αυτή προσπαθεί μέσα από τις εικόνες, δηλαδή κάνοντας ορατό το αόρατο κομμάτι του σώματος, να βοηθήσει πάνω και πάνω τον ασθενή αλλά και τον θεράποντα γιατρό. Δείξατε ότι ο ακτινολόγος, και ορθά λέγεται έτσι, και με τις νέες του πλέον ιδιότητες του παρεμβατικού και του διαγνώστη, είναι γιατρός, είναι λόγος και αυτός, είναι όπως ο παθολόγος, ο νευρολόγος, ο γαστρεντερολόγος και πάει λέγοντας, είναι ακτινολόγος γιατρός, πρέπει να είναι εκεί που είναι, έρχεται κοντά στον ασθενή, τον βλέπει πλέον ο ασθενής και απομυθοποιήσαμε κάτι το οποίο είναι κάτι εργαστηριακό, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου πει ο ακτινολόγος. Οι τηλεθεατές σήμερα άκουσαν πράγματα που εκτιμώ όχι μόνο οι άντρες και οι γυναίκες, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι που μας άκουσαν και ήταν δίπλα μας,
δεν γνωρίζουν, πιστεύω και άνθρωποι του χώρου μας δεν γνωρίζουν ακριβώς την υπόσταση και τη διάσταση του νέου ακτινολόγου, το τι μπορεί να προσφέρει και τι πεδίο δράσης μεγάλο έχει, πολλές οι δυνατότητές του, αλλά και πολλές πρέπει να είναι οι γνώσεις, και για το λόγο αυτό και εσείς έχετε και εξειδικεύσεις. Ναι, η ακτινολογία πλέον είναι αυτό που λέγαμε και πριν, έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να είσαι ακτινολόγος για όλα τα συστήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι τεχνολογίες τρέχουν, τα μηχανήματα τρέχουν. Γι' αυτό, ναι, έχουμε μια γενική άποψη από όλα τα modalities, από όλα τα μηχανήματα. Αλλά με την πάροδο των ετών ο καθένας προσανατολίζεται προς ένα κομμάτι. Είτε προς το μαγνητικό τομογράφο, που και εκεί βέβαια πάλι είναι τεράστιο το πεδίο. Οπότε έχουμε κάποιους συναδέλφους που ασχολούνται πολύ περισσότερο με το κεντρικό νευρικό, άλλους με το μυοσκελετικό, άλλους με το body imaging, κοιλιά και οτιδήποτε, άλλους με το καρδιαγγειακό. Πλέον υπάρχουν εξειδικεύσεις και θα υπάρχουν, πιστεύω, πολύ περισσότερες στα επόμενα χρόνια, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, όσο εξελίσσεται η εικόνα, και πλέον δίνεται περισσότερη βάση στη λεπτομέρεια. Πράγματα τα οποία μπορεί με τα προηγούμενα μηχανήματα να μην τα βλέπαμε καθόλου, να μην μπορούσαμε να τα διαγνώσουμε. Και θα πάμε όπως όλη η ιατρική, πιστεύω, πηγαίνει ήδη προς την εξειδίκευση. Ο ορθοπαιδικός, ο οποίος θα ασχοληθεί περισσότερο με το γόνατο, θα ασχοληθεί περισσότερο με τον ώμο, έτσι και σε εμάς έχουμε συναδέλφους που ασχολούνται μόνο με το μυοσκελετικό, και φυσικά όταν ασχολείσαι μόνο με ένα σύστημα, σίγουρα θα είσαι καλύτερος από μένα που ασχολούμαι με 10. Επίσημα δεν έχει γίνει κάποιος διαχωρισμός ακόμα. Θεωρείται ενιαία η ειδικότητα και η εκπαίδευση είναι ενιαία, αλλά η ίδια η ρουτίνα η καθημερινή μας σωθεί όλους στο να ασχοληθούμε με κάποιο σύστημα καλύτερα και περισσότερο. Το ευχαριστώ είναι λίγο, το ευχαριστώ είναι ελάχιστο για αυτά που προσφέρετε. Οι τηλεθεατές μας μάθανε, άκουσαν και σας βλέπουν πλέον με άλλο μάτι, σαν γιατρό πλέον και όχι σαν έναν απλό χειριστή μηχανημάτων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους ίδιους τους ακτινολόγους, γιατί δώσατε την πραγματική διάσταση με απλό τρόπο, τον καταλάβαμε όλοι, και δώσατε ιδιαίτερη αξία στην ειδικότητά σας, που ειλικρινά και συνάδελφοι γιατροί αλλά και ασθενείς την είχαν υποτιμημένη. Και φυσικά και από τον χώρο μας εδώ, που οι τηλεθεατές μας είναι δίπλα μας, με αγωνία και αυτοί άκουγαν, ακούγαμε και εμείς και απαντούσαμε στα αγωνιώδη ερωτήματά τους όσον αφορά το θέμα των ακτινολογικών προσεγγίσεων πάνω στην υγεία τους, γιατί ομολογούμε δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να πείσουμε έναν ακτινολόγο να έρθει να μιλήσει, συνηθισμένοι όπως ήσασταν στη μοναξιά σας μπροστά σε μόνιτορ από οθόνες, τηλεοράσεις ή μηχανήματα. Βγαίνετε από αυτόν τον αυτισμό που έχετε, τον βγάζετε προς τα έξω και χαίρομαι πάρα πολύ και το υπογραμμίζω αυτό. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας, γιατί πολύ λίγοι θέλαν να το κάνουν αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με καλέσετε. Μία ακόμη φορά ξεναγηθήκαμε σε απάτητα μονοπάτια, ανοίξαμε δρόμους και γνώσεις που και άνθρωποι που δουλεύουν σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα δεν μπορούσαν να ξέρουν σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είδαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ για την υγεία μας, θα βοηθήσουν πολύ τους θεραπευτές γιατρούς μας για να βρουν τη σωστή διάγνωση και φυσικά την θεραπεία. Μία ακόμη φορά το φιλόξενο κανάλι της 4Ε έκανε το καθήκον του.